Να σου πω. Γιατί ξεκινάμε με γέλιο πρώτα απ' όλα. Εδώ είμαστε. Που θα μπορούμε να ενημερώσουμε το παιδί τη Μπιάφρα. Ο Στέργιο. Μπιάφρα είναι τη Αιθιοπία. Τα παιδιά. Αποουσιάζει. Μπορεί να έρθει όμω στην πορεία. Τον έχουν καλέσει σε ένα σεμινάριο. Πώ μπορεί να κάνει Σαρδάμ γράφοντα. Λέγεται. Δεν υιοθετώ. Δεν συμφωνώ. Τι δεν συμφωνεί. Εγώ στηρίζω τον συνάδελφό μου. Έχετε κάνει κλικ μέσα στο site μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Στηρίζω τον συνάδελφό μου. My colleague. Εγώ δεν είμαι. Εσύ είσαι το αφεντικό, ρε Σταύρο. Α. Θα κυνηγηθείτε και εσύ. Το αφεντικό του κονσόρτσιου μου γενικότερα. Αγάπη Γαβριλίδου δίπλα μου ή αλλιώς Σιμέλα. Τι είναι αυτό. Εντάξει. Ρε εσύ, πρέπει να έχουμε μία πρόσβαση στην οικογένεια. Το ότι χθες στο live του podcast 24, στο match. Είχα σχόλια που μου λέγανε γεια σου Σιμέλα και καλημέρα, καλησπέρα Σιμέλα και ξέρω εγώ. Επειδή τσιμπάς. Όχι, τους είπα ότι θα παλέψω σκληρά για να κοπεί αυτό. Το Σιμέλα. Εννοείται ότι δεν θα κοπεί αυτό. Καλά, εντάξει. Άκου να δεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρακτηριστικά του. Πάμε εσύ είσαι μία μηντιακή Σιμέλα. Χωρίς πως έχω πει στο Μύθριο. Το στηρίζω το Μύθριο. Έκλεισε, μάλλον επειδή το στηρίζω πολύ. Τα φιλιά μας και στο Μανού, τον ιό του ιδιοκτήτη του Μυθρίου, εκεί στην Πολύχνη. Και Πολύχνη, μωρέ. Το Μύθριο ήταν δίπλα στο νοσοκομείο. Ο Μανού, επειδή δεν ξέρεις, έχει μαγαζί στην Πολύχνη. Α, το ξέρω αυτό. Δεν θα πούμε ποιο είναι το μαγαζί, γιατί δεν έχει εμφανίσει ποτέ το ευρώ του στο κέντρο της πόλης. Αλλά τα χαιρετίσματά μας. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στη ζωή μου στην Πολύχνη για να... Στην Πολύχνη έχω μαγαζί. Είναι τόσο τσακάλια, ναι, που όταν κάνανε ένα μαγαζί που λεγόταν Σύγκρουση, εντάξει, ναι, καρφώσανε ένα μάξι από πάνω για να είσαι σίγουρος ότι είναι Σύγκρουση. Ότι είναι αυτό, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν έφτανε ότι έγραφε πάνω το Σύγκρουση. Λογικό, ωραία, το εκεί, βρίσκω. Φίλος μας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανταγωνιστικού μέσου, ωραία, γνώρισε τη γυναίκα του. Μα. Ο μόνος που πατρεύτηκε εκεί μέσα. Οι άλλοι συνήθως χώριζαν. Ωραία πράγματα. Ναι. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως και οι χορηγοί μας. Ένας εκ των οποίων άλλαξε γραφεία, πήγε Εθνικής Αντιστάσεως 171. Εντυπωσιακά. Ναι, τα είδε στο βίντεο που έβασα. Ναι, είδα το live. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Εκπληκτικά γραφεία της Αναδομό. Εκπληκτικά και η αίθουσα αναμονής και τα meeting room και ο τρόπος που δουλεύουν τα παιδιά εκεί και το γραφείο του ιδιοκτήτη, Παύλα, CEO. Εντάξει. Εκπληκτικά. Μπράβο στον Νίκο τον Κωνσταντινίδη. Θα μου πεις τώρα, αν η Αναδομό δεν έκανε καλά γραφεία. Είναι ποιος τα έκανε καλά γραφεία. Έκανε, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτικό περιβάλλον για δουλειά, αφού ήθελα να πάω να δουλεύω εκεί. Ναι. Ναι, μην γελάς. Ψήθηκες εσύ. Ψήθηκα να δει πέρα τα McDonald's. Ακριβώς. Τα βλέπεις από το παράθυρο δηλαδή, μπαίνουν ιδέες. Συν 10 κιλά σε ένα μήνα εκεί πέρα. Δεν παχαίνουν τα McDonald's. Με τα McDonald's τρως και πεινάς. Παχαίνουν να τρως κανένα 10 λεπτά. Αυτό σου λέω, ότι καίνε θερμίδες. Ναι. Ένα Big Mac τι ψυχή έχει, δηλαδή πιστεύεις. Ειλικρινά τώρα. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Έκανα την αναφορά μου στα γραφεία της Αναδομό, τα εκπληκτικά γραφεία της Αναδομό και βέβαια έχουμε Ρέτζεσι Καζίνο. Μελίνα Ασλανίδου, στα ΝΤΕΞ. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα πάρει και παράταση. Στο θέατρο Βεργίνα. Ναι, στο Ρέτζεσι Καζίνο. Ναι. Έχει παντού εισιτήρια, έχει στα πορτοκαλί εδώ που μαζεύονται όταν έχουν. Δεν θα πούμε το όνομα πάλι. Δεν λέω, του κυνηγάω γιατί μου είχαν δώσει ένα τάμπλετ 70 ευρώ που δεν άνοιγε. Του κυνηγάω στο θάνατο αυτού. Άρα τα Ρέτζεσι Καζίνο. Στο θέατρο Βεργίνα για τη Μελίνα Ασλανίδου έχει εισιτήρια και στα πορτοκαλί μαγαζιά που βρίσκεται μετά την Αριστοτέλους, όπως πηγαίνει τη Μισκή αριστερά. Εντάξει, το κατάλαβα όλο ο κόσμο τώρα. Ναι, δεν λέω το όνομα. Τι να κάνω τώρα. Μπορεί και δεν πούμε το όνομα. Ναι. Όλα δικά σου μάτια μου. Έτσι. Κάθε παράσταση ένα μουσικό ταξίδι. Σταύρο. Ναι. Βέβαια, εγώ με το καζίνο γενικά έχω καψούρα με το εστιατόριο. Ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει να βγάλει γκόμενα, θες να ψήσεις μία γκόμενα. Ωραία. Δεν θα την πας για κοντοσούβλι. Θα την πας στο καζίνο. Θα την πας στο καζίνο, στο εστιατόριο του καζίνου. Και άμα δεν σου φέρει γούρι. Δεν έχει να κάνει με γούρι, είναι τι θα φάει. Άμα φάει καλά. Όλα θα είναι καλά μετά. Κρίση έχουμε. Ναι. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να φάει. Να έχει ένα ψωμάκι ζεστό. Ναι. Δεν γίνεται να αποτύχεις πηγαίνοντάς την εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Στοίχημα. Φυσικά στοίχημα.gr.
Αυτές τις ημέρες, Σταύρο, όχι αυτές τις ημέρες μάλλον, αύριο, έρχονται, εδώ είναι, ναι. Αύριο, λοιπόν περίμενε. Τα παιδιά μας έρχονται ένα-ένα. Ξεκινάει το Θεσσαλονίκη Summit και η Στίχημα, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα φυσικά, διοργανώνει το Workshop Digital Future Trends την Παρασκευή, αύριο, από τις 2 έως τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Ολυμπιάς του Ιωάννης Βελίδης. Εκεί όσοι θα βρεθούν θα συζητήσουν για τις μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις που αλλάζουν αγορά εργασίας και θα παρουσιαστούν και οι νέες τάσεις στον χώρο της τεχνολογίας και πώς αυτές επηρεάζουν φυσικά πρακτικά τη ζωή. Πολύ σημαντικό, νομίζω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί θα είναι εκεί και ο πρωταθλητής ο Σπύρος Αγιαννιώτης. Εντάξει, όποιος τον ξέρει, νομίζω όλοι τον ξέρουν. Ναι. Γυρίσμα, ναι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για όσους έτσι ενδιαφέρονται και είναι του χώρου να βρεθούν αύριο από τις 2 έως τις 6 το Ιωάννης Βελίδης και να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινά, το workshop τέλος πάντων που θα γίνει εκεί. Και επειδή εμείς στην τραπεζούντα είχαμε workshop συνεχώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παράλληλα φυσικά η στοίχημα.gr προσφέρει τις καλύτερες επιλογές για να παίξετε στοίχημα από κινητό, ταμπλετή, υπολογιστή με τις καλύτερες αποδόσεις. Nations League έχει σήμερα, χαμός. Σήμερα παίζει, κάνετε που το Ιγκελάδα. 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Φιλανδία, Open TV φυσικά. Open θα TV είναι και το παιδί μας. Ναι. Και Κοσμοτέ. Α, δεν ξέρω Κοσμοτέ. Όχι, Open TV ρε εσύ. Και δεν το δίνουν και τα δύο. Δεν νομίζω. Εγώ γιατί είδατε και οι διαφημίσεις και στο Κοσμοτέ. Δεν νομίζω. Θα είναι ο Γρηγόρης. Εννοείται. Παγκοεθνικής. Εννοείται. Ωραία. Και φυσικά NAC Shoes, τα καλύτερα παπούτσια μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την αδερφή συλλογή τη βρίσκεται στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας. Στο Μετερίδαν Κόσμο. Τα παπούτσια στο NAC του Ελευθέρου Βενιζέλου. Έχει και στο δρόμο, είναι το έλεγε και ο Στέργιος χθες. Και σε όλα τα στόκ φυσικά γιατί έχει και εκτός αυτές τις μέρες. Οπότε υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Από πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε και δήλωση Μίχελ σήμερα, θα την πούμε μετά όμως, ναι. Μετά το διάλειμμα νομίζω. Υπάρχει μια δήλωση Μίχελ στο paokfc.gr μετά από την ανακοίνωση της παρέτησής του, η οποία έγινε δεχτή από τον ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Κακό παιχνίδι νομίζω από τον ΠΑΟΚ. Πώς το είδες εσύ. Τραγικό. Πες μου λίγο βασικά πώς το σκεφτόσουν την αρχή. Δηλαδή, ακριβώς ομάδα... όπως το είδα. Ναι, ακριβώς. Επειδή ξέρω τον ΠΑΟΚ, βλέπω χαλασμένο χορτάρι. Καλά, ναι, σε κακή κατάσταση. Ναι. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από το Παγκρίτιο. Ναι. Ξέρω ότι ο εργοτελής είναι καλός. Ναι. Το λέω τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει. Ξέρω ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα κενά στην ενδεκάδα μας. Παρότι η ενδεκάδα είναι κανονική, υπάρχουν μία-δύο μαύρες τρύπες. Και το φοβάμαι το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε. Μπήκε καλά. Καλά. Οπότε μέχρι τον γκολ που ήταν στο 12, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μια κινητικότητα, είχε τον Μπίσεσβαρ να κάνει αρκετές κινήσεις, να μπαίνει ο Ρεξάτος. Φόρτωσε πάρα πολύ την αριστερή πλευρά και δεν λειτουργήσε καθόλου η δεξιά με Ζαμπά Μάτος. Ο Ζαμπά νομίζω ήταν... Δούλεψε η αριστερή του Εργοτέλη με Ζαμπά, ναι, Μάτος, η Χατσερίδη από εκεί. Ο Ζαμπά που ήταν... δεν κόβανε ούτε με βαλέ 90 λεπτά. Χτυπούσαν πάρα πολύ στην κόντρα ο Εργοτέλη. Όποτε έφυγε ο Εργοτέλη. Χτυπούσε στην κόντρα και δεν μάρκαρε κανένα. Ναι. Και γιατί είχαμε και. Εντάξει, ήταν αργές οι επιστροφές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Να... Η δεξιά μας πλευρά ήταν μια κομική πλευρά από τις χειρότερες που έχουμε δει συνδυαστικά σε χαρακτηριστικά. Ναι. Ο Ζαμπά ξέρουμε ότι είναι ένας παίχτης ψυχολογίας. Κάνει δύο πρώτα λάθη μετά δύο ζωή. Ναι, ναι, ναι. Ή βάζει ένα γκολ στην αρχή μετά δύο γκολ, δύο ασίστ. Όπως έκανε στον Μπόρισοφ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Ζαμπά. Μέχρι να προχωρήσει ηλικιακά αυτός θα είναι. Ναι. Γι' αυτό είναι project που λέγανε και στην τραπεζούντα. Ναι, δεν μπορείς να λες ότι είναι σταθερά ακόμα. Ναι. Ο Μάτος δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό το παιχνίδι να είναι 100% συγκεντρωμένος. Είναι ο Μάτος. Ναι. Λογικό σε έναν βαθμό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Χατσερίδης, ο οποίος δεν έχει ρυθμό αγώνων. Ναι. Ναι. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι έθελξε με την απόδοσή του. Εντάξει. Εκείνη η τριάδα από τα δεξιά ήταν άκρως προβληματική. Ναι. Με αποτέλεσμα ο Εργοτέλης να βγαίνει μόνο από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη δεν έβγαινε. Είναι η αλήθεια. Και δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που με εκνεύρισε εμένα με τον ΠΑΟΚ είναι ότι βρίσκει γκολ από τον Μπίσεσβαρ πολύ νωρίς και ενώ έχει την ευκαιρία να πιεστεί λίγο παραπάνω, να τελειώσει το παιχνίδι, αρχίζει βολοδέρνη. Ναι, αυτό. Μετά τον γκολ ήταν σαν να το είχε βάλει ο Εργοτέλης. Όχι, είναι σαν να νόμιζε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό, τελείω, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 10.
Ο Λουτσέσκου καταλαβαίνει βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο ότι η ομάδα δεν πάει και θα το φάει, αλλάζει τα αμυντικά, τα κεντρικά χαφ, το τρώει. Ναι. Γιατί δεν ήταν το πρόβλημα τα κεντρικά χαφ, ήταν κυρίως η δεξιά πλευρά, αλλά εκεί δεν είχε ποιον να βάλει. Δηλαδή, αν στο 1-0 έβαζε τον Κρέσπο δεξί μπακ αντί του Μάτος, ο Κρέσπο δεν ξεκουραστεί ποτέ. Ναι, που πάλι αναγκάστηκε, ναι, που πάλι αναγκάστηκε να μπει μετά. Γενικά η εικόνα της ομάδας ήταν λίγο θλιβερή, αλλά από τη στιγμή που έγινε η δουλειά, πάμε παρακάτω. Απλά υπάρχουν πράγματα τα οποία σου δίνονται από τέτοια παιχνίδια η ευκαιρία να πιάσεις σαν προπονητής 2-3 παίκτες και να τους πεις ένα δώρε. Ναι. Τι κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Και αν ξέρω εγώ, ο Χατσαρίδης και ο Μάτος είναι παιδιά τα οποία είναι μιας προχωρημένης ηλικίας και δυσκολεύονται να βρουν κίνητρο σε τέτοιο παιχνίδι, αυτά που κάνει ο Ζαμπάς χθες το παιχνίδι είναι για να τον πάρεις, να τον έχεις 2 ώρες τέτα τέτ και να ακούσει ότι δεν έχει ακούσει στη ζωή του ολόκληρη. Δεν γίνεται 75 λεπτά έπαιξε. Ναι. Να μην έχει πετύχει συμπαίκτη. Δεν γίνεται να παρατάει φάση στην άμυνα. Δηλαδή υπάρχει μια στιγμή που χάνει ένα μαρκάρισμα και παρατάει τη φάση εντελώς. Και βγαίνουν οι άλλοι με πειραρυθμία. Αδιανόητο στο επίπεδο ποδοσφαίρου. Όχι, ήταν βρίσκεται σαν, ο ΠΑΟΚ. Σαν χαμένος ήταν ο Ζαμπά. Ήταν σαν να μην ήθελε να παίξει, να έπαιξε με το ζόρι. Ναι. Και από την άλλη, ας πούμε, έβλεπες τον Μπίσεσβαρ να έχει μπει με διάθεση καλύτερος από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, λίγο πιο φρέσκος. Να είναι καλά. Ο Μπίσεσβαρ δεν έχει να αποδείξει αν έχει διάθεση ή δεν έχει. Ο Μπίσεσβαρ θα είναι σε φόρμα, θα είναι φορμέ. Και ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να πάρει σειρά αγώνων. Δεν μπορεί να πάρει 4-5 παιχνίδια βασικά. Πήρε όμως και τώρα είναι σκασμένος. Ναι, αυτό. Σε κάποια φάση θα του βγει. Ναι. Νομίζω κρατάμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά κρατάω τον Κίτσιο, που πάλι στάθηκε normal, εντάξει, είχε μια καλή εικόνα. Δεν μιλάμε για συμπληρωματικούς ρόλους, δηλαδή ο Μαρεζάς, ο Κίτσιο, ωραία. Εντάξει, πρέπει να τα δεις και αυτά όμως, ρε, γιατί σκέψου ότι ο Κίτσιο τόσο καιρό δεν παίζει, μπήκε σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια και έχει δείξει καλή εικόνα. Δεν είναι, το ξέρουμε τον Κίτσιο, λέγαμε. Ναι, ξέρεις τι, σε πολλούς όμως είχε μείνει εικόνα στο, με τον Άρη στο κύπελλο. Κακώς είχε μείνει εικόνα. Αυτό είναι, ήταν η ευκαιρία του και αυτός το λίγο να το γυρίσει. Αυτό ήταν λίγο η ευκαιρία του να το γυρίσει και νομίζω ότι το γύρισε. Ο Κίτσιο είναι γνωστός. Είναι στον ΠΑΟΚ από 15 χρόνων και είναι 25. Έλειψε μια χρονιά. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή μια προσωπικότητα που δεν ξέρει ποδοσφαιρική, που δεν ξέρει τι θα σου δώσει. Ναι, και όμως ακόμα όμως, υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση για το πρόσωπό του που δεν καταλαβαίνω πού προκύπτει. Υπάρχει και θα υπάρχει. Και θα πρέπει να ζει με αυτό. Όσο θα είναι στον ΠΑΟΚ. Ήταν θετικός πάντως και αυτός. Εντάξει, και ο Μαρεζάς ήταν θετικός, δεν έγινε από εκείνη την πλευρά τίποτα. Το θέμα δεν είναι αν ήταν κάποιος θετικός ή δεν είναι θετικός. Ούτε ξέρω εγώ ο Καντουρί ήταν το σούπερ παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε διάθεση, τον έβλεπε. Έτρεχε, έκανε, περνούσε, σούταρε. Έχει 2-3 τελικές, έχει 2-3 ενέργειες. Έχει σωστά μαρκαρίσματα. Δηλαδή το πάλευε. Στέκεσαι στη γενικότερη νοοτροπία όλη ομάδα. Ο Βέρμπλουμ δεν ήταν καλός, αλλά δεν ήταν λες και αδιάφορο. Όχι, δηλαδή. Έτρεχε, πάλευε, έκανε το, προσπαθούσε να κάνει το σωστό. Ωραία. Βάζει και τον γκολ. Ναι, καλό δεν είναι. Εκεί που μένουμε είναι στη δεξιά πλευρά. Ναι. Συμπεριλαμβανομένου και του δεξιού στόπερ. Μιλάμε για μια κατάσταση που χάλασε όλη την ισορροπία της ομάδας. Ναι. Ναι. Δεν το πληρώσαμε. Παραλίγο. Μπράβο στο Βέρμπλουμ που μας πλήρωσε κιόλας. Τον είχες παίξει. Ναι, αφού το είχα πει και στον αέρα. Ναι. Στο Βασίλειο, είχα δώσει Βέρμπλουμ. Είναι η ώρα του. Ναι. Ήταν 4,5 φράγκ anytime. Τι λες τώρα. Καλό. Ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ο Βέρμπλουμ ο οποίος δεν ήταν offside, λέω εγώ. Μα δεν ήταν offside. Ναι, δηλαδή δεν είναι offside. Δεν υπάρχει κανένα offside. Η ίδια ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Εντάξει. Απλά δεν είναι εύκολο να δεις φωτογραφία που να δεις την ίδια ευθεία. Ναι. Γιατί όλες οι φωτογραφίες είναι λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά η λήψη. Ναι. Οπότε βολεύει αυτό. Ναι. Ο βοηθός σωστά δεν σήκωσε τη σημαία γιατί η ίδια ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να προεξέχει είναι η μίξα του Βέρμπλουμ. Ωραία. Κάτι άλλο δεν προεξέχει. Πέσει μύτη, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Αν είναι να ψάξουμε με το Χάρακα. Συμπλεγματικοί συμπολίτες έχω έναν απέναντι, ωραία, ή τον άλλο με τα γυαλιά από το βαθύλακο που έβαλε στο All About Eyes ότι είναι offside. Το έβαλε. Ωραία, το έβαλε. Εφυσικά. Ναι, αλλά αυτοί είναι αναμενόμενοι. Ναι. Εντάξει, να διαβάζω στα νέα ότι με goal offside το πάω, πού το είδα, τα νέα. Εντάξει, είστε του Μαρινάκη, δεν μην κάνετε μικροπολιτική για ένα παιχνίδι κυπέλλου, είστε τα νέα. Ωραία, γι' αυτό θα γίνεται σε κάποια φάση τα παλιά. Ναι.
Ωραία. Στον Καζέτα κατευθείαν εκεί βάλανε offside. Σε όλα, δηλαδή. Και στο Sport 24 κατευθείαν το βάλανε. Ναι. Βάλανε. Εμείς είδαμε 15 replay και δεν μπορείς να πεις με σιγουριά αν δεν είναι στην ίδια ευθεία ή όχι. Ναι. Το συνδρομητικό δεν πήρε καμία θέση γιατί δεν είχε το πλάνο. Ναι, το μόνο εύκολο είναι να το περάσει ότι είναι offside. Γιατί ναι, το γράψανε 2-3 άτομα, σου λέω βγήκαν όλες οι φωτογραφίες είναι λάθος. Γιατί όλα, μα φαίνεται ότι δεν είναι. Στη φωτογραφία φαίνεται ότι η κάμερα, η λήψη τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς στην ευθεία. Ότι είναι λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά. Προφανώς θα φαίνεται λάθος. Άμα βασίζεσαι στη λάθος φωτογραφία, έχει χαίρο πολύ. Το πεντακάθαρο γκολ του Βέρμπλουμ λοιπόν που μας πλήρωσε, έδωσε τη νίκη στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που τον στέλνει πλέον στη διακοπή και επίσημα. Σημαντικό γιατί, ότι πάει με νίκη στη διακοπή, νομίζω. Ναι, από ότι. Πώς το λένε. Παραλίγο να έχουμε 10 μέρες ψιλομουρμούρας. Ναι. Είναι η αλήθεια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ομάδα όντως έχει ξοδέψει πολλή ενέργεια και αυτό το παιχνίδι το πέρασε στον ντούκου και παραλίγο να το πληρώσει. Είχαμε και μπάσκετ για να πούμε περισσότερα ποδοσφαιρικά μετά. Αρέσει. Κάτσε, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα κάνουμε λίγο. Θα παρουσιάσουμε το μπάσκετ. Εμείς πήγαμε στο μπάσκετ. Δεν είναι ότι είχαμε. Αυτό, ήσουν εκεί. Πήγα στο μπάσκετ. Ήμουν ένας από τους 12. Πήγε στο μπάσκετ. Να καταγραφεί αυτό. Πώς το είδες, πώς είδες τους Ελβετούς. Έχει γίνει σκηνικό, αφήστε το, να σου το πω εκτός αέρα. Λε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε και μετά το αγώνα του χθεσινού και με τη δήλωση του Λούμπος Μίχελ και γενικότερα και με το μπάσκετ και με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για πες μας τώρα, τι είπε ο Λουτσέσκου, τα παρακολούθησες όλα, τα έβαλες. Φυσικά. Τι είπε ο Λουτσέσκου χθες. Ο Λουτσέσκου είπε λοιπόν ότι, καλά είπε αυτονόητο, ότι αυτό που κρατάμε είναι το αποτέλεσμα και όχι ουσιαστικά η εμφάνιση. Ο ίδιος είπε ότι είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια τέτοια παιχνίδια. Είπε ότι είναι σημαντικό για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση να μπορεί να κερδίζει έστω και σε αυτή τη μέρα τέτοια παιχνίδια. Είπε ότι ατομικά στάθηκε μάλλον σε κάποιους παίκτες. Μίλησε ξανά για τον ΑΚΠΟΜ που είπε ότι ήθελε χρόνο για να μπει. Μπήκε πλέον και ανταποκρίνεται κι αυτός σιγά σιγά. Μίλησε γενικότερα. Για την ομάδα, εντάξει, λογικό είναι ο Λουτσέσκου να στέκεται κυρίως στο αποτέλεσμα και λιγότερο στην δημόσια όμως. Αυτό βολεύει. Γιατί νομίζω ότι και ο ίδιος έδειξε κιόλας και στη διάρκεια του αγώνα με τις αντιδράσεις του ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτήν την εμφάνιση. Σε πάρα πολλές στιγμές πέρασε και ο ήχος από την τηλεόραση και η εικόνα όπου ήταν όρθιος και φώναζε και έδινε οδηγίες με έντονο τρόπο. Οπότε νομίζω ότι αν δημόσια στάθηκε κυρίως στο αποτέλεσμα ή προβληματίστηκε λίγο και αυτός με την εικόνα κάποιων παικτών και γενικότερα με τη λειτουργία, λογικό είναι. Αλλά για μένα είναι σημαντικό και αυτό που λέει, ότι μια μεγάλη ομάδα που έχει υποχρεώσεις σε όλες τις διοργανώσεις θα πρέπει να μάθει και στην κακή της μέρα να παίρνει το παιχνίδι και να προχωράει. Εγώ θα πιστήσω την προσοχή στην ομάδα του Άρεως, η οποία θα επισκεφτεί τον Παγκρίτιο. Το λένε ήδη, να ξέρεις. Τι. Χθες το βράδυ που βγήκα εδώ πέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο έλεγε ότι ναι, ο Εργοτέλης είναι καλή ομάδα, δεν τελείωσε η πρόκριση. Ναι, τα αποκλείεται. Ναι. Εντάξει, πριν το παιχνίδι ήταν ότι εντάξει, ο Άρης είναι σχεδόν σίγουρος, με το 1,5 πόδι, ο ΠΑΟΚ άμα θα κερδίσει τον Εργοτέλη, μόλις ήταν την εικόνα του Εργοτέλη, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Εργοτέλης, ναι. Υπάρχει απόλυτη ισορροπία τώρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση μπαράζ. Το τελευταίο δεν είναι αυτό όμως. Ε? Το τελευταίο δεν είναι αυτό. Ότι άμα είναι ίδια τα γκολ, ίδια τα μεταξύ και αυτά. Αν πάει παράζ. Ίδιο αποτέλεσμα. το Εργοτέλης Άρης. Ναι, με και το Αίτητο Σπάτων Πάου. Ναι. Έχουμε μπαράζ για την πρώτη θέση. Ωραία. Ας τα αποφύγουμε. Δηλαδή, ας μπει ένα αυτό γκολ στο 95. Αν είναι από κάποια από τις δύο ομάδες, μην έχουμε πάλι. Τι ωραία θα ήταν αυτό όμως. Σκέψτε το λίγο. Σε ουδέτερο. Σκέψτε το λίγο. 30 νεκροί. Πού για 800 τραυματίες. Να γίνει στο. Πού να γίνει, στο Παθεσσαλικό ξανά. Στη γέφυρα, Γλάστρα. Αυτή τη φορά όμως αργεί κάτι τέτοιο, ας φύγουν οι γλάστρες, δεν ήταν ανάγκη να έχουμε γλαστράκια εκεί. Ή ας μην είναι ελεύθερη γέφυρα. Η πεζογέφυρα σε έχει στη μέση μια δημιουργία. Και δύο, μη σου πω, για να είμαστε σίγουροι ποιος θα δεξιά, ποιος θα και αν βρέχει θα κρατάνε και ομπρελίτσες. Θα βγει το καινούργιο γκλομπομπρέλα θα είναι. Θα ανοίγει έτσι. Υπάρχει όμως όντως απόλυτη ισορροπία και στα γκολ και σε όσους έχουν πετύχει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οπότε όλα θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική. Ναι. Εντάξει, ωραίο. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα γενικό σχόλιο τώρα, αφού έχει κλείσει αυτό το 1/3. Είναι η δεύτερη διακοπή που είναι πάντα σημαντική για να μπει στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ πέρσι τέτοιο καιρό άλλαξε ύφος στο παιχνίδι του. Απέκτησε καλύτερη ισορροπία και καλύτερα τρεξίματα κτλ. Κτλ. Έχοντας βέβαια ένα παιχνίδι την εβδομάδα.
Α, τώρα που είπες αυτό, μου ήρθε και η Ατάκα του Λουτσέσκου, το είπε και αυτό. Είπε ότι άμα δείτε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη, οι ομάδες που μεσοβδόμαδα έχουν αγώνα δεν αποδίδουν το ίδιο καλά στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, ενώ οι ομάδες που έχουν μόνο πρωτάθλημα αποδίδουν εκεί καλά και μπορεί να έχουν κάποια κενά σε πιο αδιάφορα παιχνίδια, κάπως έτσι. Οπότε πάλι σου περνάει λίγο το μήνυμα ότι ξεκάθαρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ να ζήσει και με αυτό το πράγμα, ναι, σε αυτή τη φάση. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε ότι από εδώ και στο εξής, επειδή τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν τα μικρά παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει μετά την διακοπή την εικόνα του προς το καλύτερο. Δεν είναι κακός, δηλαδή ακόμα και στον Ατρόμητο δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι κακός στην Ευρώπη, γιατί βρήκε μια ομάδα που τον κούμπωσε καλά. Είναι μέτριο στο κύπελο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι αγκαρία χωρίς ενέργεια. Εντάξει, εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει πιο εντυπωσιακός, πιο εμφατικός και να μην δώσει δικαίωμα σε κανέναν από τους 5 επόμενους αντιπάλους του, δηλαδή την Ξάνθη, τη Λαμία, τη Λάρισα, τα Γιάννενα, το Λεβαδιακό. Γιατί για αυτό το 3-5-15, ωραία, θα είναι πάρα πολύ κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αν ο ΠΑΟΚ το πάρει, νομίζω να πάρει αυτά τα παιχνίδια, νομίζω ότι το παραμυθάκι δηλαδή θα σκοτώσει τους αντιπάλους του εντελώς. Που έχουν πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα στο ίδιο διάστημα. Θα έχουν απώλειες, θα γίνει διαφορά και άλλη, θα ανοίξει κι άλλο η διαφορά. Τέλος πάντων, με τα πολλά, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι και ο ίδιος ξέρει ότι το ταβάνι του είναι πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω ότι και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να είναι πιο εμφατικός από το εξής. Σίγουρα παιχνίδια σαν το χθεσινό ξεχνιούνται, σαν να μην έγινε ποτέ το παιχνίδι. Εντάξει, κάποια επιμέρους στοιχεία νομίζω τα μελετάει η ίδια η ομάδα. Εγώ στη θέση του Λουτσέσκου θα είχα πάρει σε μια γωνία τον Ζαμπά σήμερα. Ωραία, γιατί είναι project ο Ζαμπά πολύ σοβαρό για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι ένα παιδί με τεράστια ρήτρα, είναι ένα παιδί με πολύ καλά στοιχεία, είναι ένα παιδί που ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στα καλά του και θα πρέπει να σταθεροποιηθεί πιο κοντά σε αυτά, τέλος πάντων, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα τον είχα πάρει σε μια γωνία και θα του έλεγα 30 φωνήεντα, έτσι ώστε να κατέβει λίγο από το άλογο και να προσπαθήσει να είναι πιο ομαδικός, πιο σοβαρός, πιο τακτικά συνεπής, ακόμα και σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί εγώ σέβομαι έναν παίκτη που δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Δεκάδες φορές συμβαίνει αυτό μέσα σε μια σεζόν, να μην σου βγει ένα παιχνίδι. Ακόμα και εκεί ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει τον μηχανισμό να μην είναι αρνητικός για την ομάδα. Ναι. Να είναι τουλάχιστον παίξε σίγουρα, παίξε την άμυνά σου. Ο Λιμνίος το κάνει καλά αυτό. Δηλαδή στη μέρα που δεν βλέπετε επιθετικά, τουλάχιστον ξέρεις ότι θα καλύψει το χώρο του, ότι θα παίξει τα σίγουρα, ότι δεν θα πάει να κάνει την υπερβολή. Ωραία. Εδώ, ο Ζαμπάς χθες, στέκομαι σε αυτό γιατί τον πιστεύω πολύ και είναι σοβαρό το project για τον ΠΑΟΚ. Δεν στέκομαι σε άλλους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για αυτά που έκαναν χθες. Στέκομαι στο Ζαμπά λοιπόν, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ και θα πρέπει η διαχείριση της πρώτης σεζόν να έχει απ' όλα. Από αποθέωση, γκάζια, ηρεμία, γαλήνη, πίεση, όλα θα τα έχει. Όλα πρέπει να τα έχει. Μπορείς να διαβάσεις την δήλωση του αγαπημένου μου Λούμπους Μίχελ. Μακροσκελή δήλωση στο pacups.gr. Α, ναι, τόσο μεγάλη είναι. Ναι, είναι λίγο μεγάλη. Ναι. Για ναι. Κάνει. Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο η δήλωση του Λούμπος Μίχελ για την παρέτησή του. Από τη στιγμή που αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του κ. Ιβάν Σαββίδη να ενταχθώ σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο, ήμουν πάντα στη διάθεσή του να καλύψω οποιαδήποτε ανάγκη στο ποδοσφαιρικό τμήμα και ελπίζω αυτή η περίοδο των σχεδόν 3 χρόνων που διατέλεσε αθλητικό διευθυντή να μείνει στη μνήμη του κόσμου όσο έντιμη και επιτυχημένη. Οι ανάγκες του ΠΑΟΚ μεγαλώνουν συνεχώς, όπως και ο ίδιος ο Σύλλογος. Μετά από 3 χρόνια μεγάλης πίεσης, αγωνίας και μεγάλων προσπαθειών, ήρθε η στιγμή για εμένα να παραχωρήσω τα καθημερινά μου καθήκοντα και να παραμείνω σε μια θέση που θα μου επιτρέψει να συνδυάσω τη βοήθεια στον ΠΑΟΚ με τις υπόλοιπες οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις μου. Παρότι ο ΠΑΟΚ και εγώ συναντηθήκαμε αργά, ο Σύλλογος θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του που με έφεραν στον ΠΑΟΚ και μου παρήχαν όλα τα εφόδια για να παρέχω επιτυχημένες υπηρεσίες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συμβουλίου, το προσωπικό και τους υπαλλήλους για την καθημερινή συνεργασία μας. Πολλά ευχαριστώ φίλους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές μου, τους οποίους συνεργάστηκα τα τελευταία 3 χρόνια. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σπουδαίους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που είναι μοναδικοί στον ποδοσφαιρικό κόσμο για τη συμπαράσταση στις δύσκολες αλλά και τις πιο χαρούμενες στιγμές. Τους αξίζει το φετινό αλλά και πολλά πρωταθλήματα στο μέλλον. Θα συνεχίσω να εξυπηρετώ.
το συμφέρον του συλλόγου ως εξωτερικός συνεργάτης και ελπίζω να συνεχίσω να είμαι επωφελής για τον ΠΑΟΚ με τιμή Λούμπος Μίχελ. Αυτή ήταν η δήλωσή του στο paok.gr. Νομίζω ότι είπατε και χθες ότι υπήρξε αυτή η παρέτηση, παραμένει κοντά στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει ρόλο. Υπήρχε γλυκό διαζύγιο, δεν είναι παρέτηση. Όταν τελειώνει ένα συμβόλαιο και δεν ανανεώνεται, ούτε παρέτηση είναι, ούτε απόλυση είναι, δεν τα βρήκαμε. Δεν χρειαζόμαστε ένα τον άλλον σε τέτοιο επίπεδο, μπορεί να συνεργαστούμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως όταν διώχνει κάποιον, όταν διώχνει. Όταν λύει τη συνεργασία του με κάποιον, να συνεχίζει να τον πληρώνει. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή προσλαμβάνεσαι στον ΠΑΟΚ και είναι σαν να έχει προσληφθεί. Διαβίου. Ναι, δηλαδή. Ναι. Ο μόνιμος αισθάνεται άσχημα στο δημόσιο σε σχέση με κάποιον που δούλεψε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλοι φεύγουν, αλλά παραμένουν. Κάπως έτσι. Είναι κοντά, στο περιβάλλον. Εξωτερικός συνεργάτης. Δεν εξωτερικός συνεργάτης. Τι και δουλειά κάνεις, είμαι εξωτερικός συνεργάτης. Πού είσαι εξωτερικός συνεργάτης, τι κάνεις ακριβώς. Βλέπω ταλέντα. Βλέπω ταλέντα. Οκ, okay, αφού βλέπεις ταλέντα, άντε. Δεν είχε να κάνει με τον Μίχελ αυτό, γενικά το λέμε. Ναι, και με τον Μίχελ έχει να κάνει, και με τον Τσιτσιακόφ έχει να κάνει. Γενικά. Τσιτσιακόφ τι δεν κάνει. Κοίτα, δεν είναι κακό αυτό να έχεις ανθρώπους. Εντάξει. Να έχεις ανθρώπους σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη. Ο Λίνο. Ναι, στη Βραζιλία. Και στη Λατινική Αμερική. Λίνο, ναι, ναι, ναι. Κάτσε, φίλε. Συνέχεια εκεί δίνει φανέλες. Mm? Ανεβάζει υποσταρίσματα. Ξέρεις πόσο ανάγκη είχαν τις φανέλες του Πόχ στο Ρίο του Ζανέιρο. Διαφήμιση, ρε Σταύρο. Διαφήμιση, εννοείται, ρε. Εμείς στείλαμε στο ΒΑΠ. Στη Ζάμπια. Τι ωραία θα ήταν σε κάποια φάση να γίνει κανένα φιλικό έτσι εκεί, να μπορούσε ο Πόχ να πάει. Στη Ζάμπια. Όχι στη Ζάμπια, ρε, Βραζιλία, τέτοια. Στη Ζάμπια θέλω να πάνε. Στις όποιες θα βρουν τι να πάνε να κάνουν. Στο ΒΑΠ. Ωραία. Ή να φέρουμε στο, άμα πάρουμε το πρωτάθλημα, άμα όλα πάνε καλά μέχρι το τέλος, ναι, να φέρουμε αυτή την ομάδα του ΒΑΠ στη Ζάμπια. Ναι, ναι, ναι. Στο ΠΑΟΚ Ζάμπιας να κάνει γύρω του Θριάμβου. Μαζί με την ομάδα. Να κάνει και ένα σκετσάκι μέσα στην Τουμπά. Μπορεί να βρει γνωστό Βαρέλα. Πόπο Βαρέλα που παίζει τώρα να δει, περίμενε. Ουγκάντα παίζει. Πήγε, δεν είναι τραυματίας. Περίμενε. Τώρα η μέση του είναι καλά αυτή τη φορά. Ναι, δεν έχει θέμα. Ναι. Περίμενε να δεις που παίζει ο Βαρέλα τώρα. Το βλέπω το πρωί. Έλα. Αυτό. Του πάω καυσί. Αυτή η εφαρμογή. Έλα λίγο. Κράζουμε εφαρμογή. Πρέπει να δώσουν κάτι. Έχουμε δώσει κάτι 200 χιλιάρια την κάνουμε. Έχουμε καμιά 7 απολύσεις από αυτό που είπες. Ναι. Όχι, όχι. Το παίρνω πίσω. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το κινητό μου είναι μπακατέλα. Το κινητό, ναι. Το κινητό φταίει. Ωραία. Η στήρα με Chelsea. Όποτε το βλέπω αυτό είναι φιάλτης αυτές τις μέρες. Ένας χαμός, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα των διεθνών. Κάτσε που παίζει ο Βαρέλα. Κάπου εκεί παίζει. Βαρέλα, έλα. Είναι και πάρα πολύ ήρεση. Όχι, αυτή είναι η εθνική. Λάμπη, ναι. Ναι, ναι. Πράσινα. Ουγκάντα. Α, είδες πράσινο κροτήρι με την Ουγκάντα. Θέλει την νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης μετά την ήττα στην Τανζανία την προηγούμενη αγωνιστική. Εκεί το γήπεδο το είχαμε δει. Διπλό Ουγκάντας, από εδώ μέχρι την Ουγκάντα. Μέχρι την Ουγκάντα είναι αυτό. Ναι. Ουγκάντα Μαδάρα. Έχεις δει. δεν έχω δει Ουγκάντα. Σε παρακαλώ. Ωραία. Είναι δυνατόν. Αυτά λοιπόν με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που έχει μπει και σε ένα mood λίγο μεταγραφικό. Θα δούμε, θα κρίνουμε και τον Μάριο Πράγκο στη διάρκεια. Εγώ κάτι που έλεγα χθες και μάλλον παρεξηγήθηκε από κάποιους. Βλέπω και τα σχόλια, κάτι στημένους. Κάτι... Πρώτα απ' όλα, παιδιά, δεν θα απολογηθώ ποτέ για τις απόψεις μου. Είμαι 43 χρονών, είμαι στον ΠΑΟΚ από τη μέρα που γεννήθηκα. Ωραία, δεν πρόκειται να απολογηθώ ποτέ για κανένα. Είναι η άποψή μου και όποιος την πιστεύει δεν την πιστεύει, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θεωρώ οποιαδήποτε κριτική γίνεται αφού φύγει κάποιος είναι άχρηστη. Ναι. Να κάτσω να πω τι δηλαδή πλέον. Που στην προκειμένη περίπτωση μπορώ να γράψω βιβλίο σβηστά. Αλλά λες τώρα άστο να πάει στην ευχή της Παναγιάς. Έκανε και 5 καλά, 5 στραβά. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αλλά για μένα η κριτική δημοσιογραφική την ώρα που φεύγει ο άλλος είναι out. Η κριτική πρέπει να γίνεται στη διάρκεια. Γιατί αυτό που έχει παρατηρηθεί με πολλά στελέχη από το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι ότι πιστεύουν ότι στον ΠΑΟΚ είμαστε τίποτα καράβλαχοι που μπορούμε να φάμε τα πάντα αμάσιτα. Εντάξει, παιδιά, στον ΠΑΟΚ έχουμε δουλέψει με προπονητές πάρα πολύ μεγάλους, έχουμε δουλέψει με στελέχη πάρα πολύ μεγάλα, μπορούμε να συνθέσουμε πολλά στοιχεία που άφησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην ομάδα. Δεν είμαστε τίποτα κατσικοσφίχτηδες. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα φύγω από εδώ και θα πάω στην Αμαλία την κατσίκα μου να έχω σεξουαλική πράξη μαζί της.
Ωραία. Όλα αυτά που σκεφτόμαστε και όλα αυτά που λέμε είναι απόρρια της εμπειρίας, των παραστάσεων. Δεν είμαστε τίποτα βόδια. Δεν ξύπνησε ο Κόρκας ένα πρωί και έγινε, ξέρω εγώ, διευθυντής του γραφείου του SDNA ή, ξέρω εγώ, ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ 24, ή διευθυντής ανάπτυξης του Λίμπερο ή συνεκδότης της Φόρτσα. Δεν είναι ένας άχρηστος ο οποίος κάνει όλα αυτά. Όποιος λοιπόν, και επειδή έχει και ιστορία και οπαδικά ο Κόρκας, παρότι τον βγάζατε βάζελο κάποιοι, εντάξει, τον βγάλα, το ζήσαμε και αυτό, εντάξει, έχοντας φάει τη ζωή μας τα πούλμαν, όλη μας την εφηβεία, ωραία. Επειδή λοιπόν νομίζει ο καθένας ότι ξέρουμε τα ίδια, δεν ξέρουμε τα ίδια. Το ότι εγώ διαχειρίζομαι την πληροφορία πολύ διαφορετικά και πολλές φορές για να μην προσβάλλω το κλαμπ που αγαπάω, γιατί αυτό είναι το κουσούρι στην προκειμένη περίπτωση, δεν σημαίνει αυτομάτως εγώ ξύπνησα ένα πρωί και έχω αιμονές με το χ, με τον ψ και τον ωμέγα. Αιμονές έχω με όποιον θεωρώ εγώ ότι είναι εκτός ΠΑΟΚ ή εντός ΠΑΟΚ και κάνει κακό στον ΠΑΟΚ, και το θεωρώ δεν βγαίνει επειδή ξύπνησα στραβά, βγαίνει επειδή υπάρχουν 10, 15, 20 γεγονότα εις γνώση μου τα οποία, ωραία, μου δείχνουν ότι κάποιος δεν δουλεύει για το καλό του κλαμπ. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πλέον ως διευθυντής μέσων που έχω τον έλεγχο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν κατηγορώ κανέναν για το ότι, πώς το λένε, έχει διαφορετική άποψη, με γεια του και χαρά του, δικαίωμά του. Καλά κάνει και έχει τη δική του άποψη. Εντάξει, το αποτέλεσμα φαίνεται σε βάθος χρόνου. Κανένας δεν απομακρύνει κάποιον επειδή είναι ο σούπερ σφίχτης. Κανένας. Αν είναι ο σούπερ σφίχτης θα μείνει. Ή θα πάει κάπου πιο ψηλά. Πάλι ο χρόνος θα δείξει που θα πάει ο καθένας. Δεν θα το δείξω ούτε εγώ ούτε η Σημαίλα δίπλα μου. Σταμάτα, Σημαίλα λέγεσαι. Και ξέρεις, θεωρώ πολύ, ναι, πολύ αστείο πραγματικά. Το ότι θεωρεί κάποιος ότι στον ΠΑΟΚ που έχει φτάσει αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή μπορεί ο Χ Σταύρος, ο Χ Στέργιος, ο Χ Αγάπη να περάσει τη δική του την άποψη εκεί μέσα. Δηλαδή δεν έχουμε μπορεί καταλάβει. Να μην τους ξέρουν εκεί μέσα. Μα ναι, κάποιοι. Δεν έχουμε φτάσει σε, δεν, ναι, έχουμε καταλάβει σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ πριν από 20 χρόνια. Ούτε και τότε μπορούσε. Σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα ειδικά όμως. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Και όταν κάνουμε πρωταθλητισμό, παιδιά, και κάνουμε πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι που το παίρνεις μόνο μέσα στο γήπεδο. Το πρωτάθλημα το παίρνεις παντού. Για να γίνεις πρωταθλητής λοιπόν, πέρσι το χάσαμε στην επικοινωνία και τη ρουφιανιά τους. Πέρσι η αδυναμία μας ήταν η επικοινωνία, γιατί ήμασταν 5 και οι άλλοι ήταν 5.000. Ωραία. Και στο δικαστικό, το οποίο οι άλλοι το κατέχουν και εμείς δεν το κατέχουμε. Γιατί 30 χρόνια το δουλεύουν οι άλλοι. Ωραία. Άρα λοιπόν ως ΠΑΟΚ, είτε είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ είτε εκτός ΠΑΟΚ, θα πρέπει λοιπόν να δυναμώσει το επικοινωνιακό όπως και έγινε. Δυναμώνει το επικοινωνιακό του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δεν είναι ακόμα στα επίπεδα, τα βάλει με όλους. Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτά. Σε κάποια φάση. Δεν είναι γίνεται μια μέρα στην άλλη, δεν πατάς ένα κουμπί. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα στο δικαστικό που εμφανίστηκε μία που μόνο την κυρία Αγκούμενα στη Σκουλαρίκη. Δεν έχω μια φωτογραφία, ρε παιδιά, ένα γυμνό. Δεν είχα μια φωτογράφηση του Μαξ παλιά στον Κωστόπουλο, κάτι. Την κρύβουν. Την δεν κρύβουν, ξέρω γιατί. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μάθει από πέρσι τι συμβαίνει. Ναι. Το δικαστικό, παιδιά, στην Ελλάδα έχει κλαδιά. Πα έτσι δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν αυτοί που ξέρουν τον δρόμο, πώ πα να κόψει την κορυφή. Υπάρχουν και αυτοί που είναι ακόμα στον κορμό. Όλα στον πρωταθλητισμό μετράνε. Αλλά το βασικό που μετράει για μένα, σαν Σταύρο, είναι να μην νομίζει κανένα στέλεχος που εμφανίζεται στον ΠΑΟΚ ότι είμαστε τίποτα κατσικοσφίχτηδες. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Δεν ανέχομαι από κανέναν να νομίζει ότι είναι πάνω από το κλαμπ. Όποιος δουλεύει για το κλαμπ θα πρέπει να δικαιολογεί το κάθε ευρώ, κάθε ώρα που υπάρχει σε αυτό. Αυτά ως, επειδή ακούω πάλι έρχονται κάτι προς τα εμένα, ωραία,
έρχονται διάφορα, μου έρχονται, πέφτουν οι ρουφιανές η μία πίσω από την άλλη. Δεν θα απολογηθούμε για τίποτα. Ούτε κανείς θα μας πει ότι δεν αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, όσοι ξέρουν. Δεν κοιμόμαστε όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά λοιπόν, αγάπη. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Για να ασχοληθούμε με μπάσκετ. Που ήσουν εκεί και τα είδες όλα κοντά. Που ήμουν εκεί. Ήμασταν 12. Και εδώ και στο μπάσκετ έχουμε ένα θεματάκι που πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Γιατί πολλή απαξίωση βλέπω. Χωρίς να έχει να προτείνει και κανένας τίποτα. Μηδέν. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διάλειμμα. Αγάπη Γαβριλίδου, αριστερά μου. Παύλα Σιμέλα. Δεν σ' αρέσει που σε φωνάζουν έτσι. Με βγει φωνοκέφαλο. Παναντόλ πρέπει να πάρω για να μου περάσει. Το Παναντόλ που φέρνω εγώ στη δουλειά. Μπράβο, Σταύρο. Ο Βέρμπουμ ανέβασε φωτογραφία με τον γκολ που πέτυχε. Το πρώτο του στην Ελλάδα. Μπράβο στον Πόντου. Στον Πόντου. Μπράβο στον Πόντου. Για τον γκολ που πέτυχε και γλίτωσε ο ΠΑΟΚ τα χειρότερα. Μπήκε λίγο η καρδιά μας θέστης. Εντάξει. Σημαντικό. Ήμουν πολύ ήρεμος στην ώρα του αγώνα γιατί ήξερα θα γίνει στραβή. Οπότε ήσουν υποψιασμένος. Ήμουν υποψιασμένος 100%. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν όταν σκόραρε ο Σουηδός Σταρ και τα πάντα ηρέμησαν. Φήμες λένε ότι αυτό έχει σχέση με την απουσία της γυναίκας στο εξωτερικό, αλλά δεν υιοθετώ. Ξεκάθαρα. Είναι λίγο... Ξεκάθαρα. Να μείνει στο εξωτερικό η Νίνα να μείνει στο εξωτερικό. Ναι. Άλλωστε εδώ χειμώνας, δεν θα έχει καμιά διαφορά, χειμώνας εδώ, χειμώνας εκεί. Όταν καλοκαιριά σας έρθει, ας αφήσει το παιδί μου να ανασάνει. Οι Σκανδιναβές είναι μυστήριες. Ή θα πετύχεις καμία που σου λέει «Να, Σταύρο, έφερα και τη φίλη μου την Γιόνσεν». Δεν νομίζω ότι αυτή είναι τέτοια, ναι. Ναι, την, αυτή είναι από τις άλλες. Ναι, αυτή είναι από τις άλλες. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, είναι από τις άλλες. Είναι από τις άλλες, είναι μονοφαγού. Κάτι που στη Σκανδιναβία είναι δακτυλοδεικτούμενο. Ναι, ναι. Είναι μονοφαγού, άρα ο Πόντους καλό θα είναι να παίρνει μία ανάσα από αυτήν τη μέγερα. Ωραία, τη μέγερα, ναι. Για να μπορεί να αποδώσει ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που μας έχει δείξει μέχρι σήμερα. Σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο εικόνα, παραστάσεις και άθλημα, γιατί υπήρχε αγωνιστική δράση η οποία δεν πήγε πολύ καλά. Και πολύ καλά. Μιλάμε για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ένα τμήμα το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος, αλλά βρίσκεται στη φάση της δημιουργίας συνοχής από ό,τι φάνηκε και δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τους ομίλους του Champions League. Κατάλληλος, έμπειρος, γνώστης του κλαμπ, τροπεούχος με αυτό αρκετές φορές και άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εξηγήσει τη φάση που βρίσκεται αυτή η νέα ομάδα είναι ο Γιάννης Σωτακουρίδης, ο οποίος είναι στην απέναντι όχι τη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα. 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 Τι κάνεις, πώς είσαι πρώτα απ' όλα? Μια χαρά, καλά. Ήρεμα, ναι. Είχαμε ένα παιχνίδι. Εμένα μου είχε δοθεί η εντύπωση από αυτά που είχα συζητήσει και με τον Θάνατο Τεζή και με τον Φιλίποφ ότι αν περνούσαμε τους Τούρκους η κατάσταση θα ήταν λίγο πιο εύκολη. Μάλλον δεν επιβεβαιώθηκε αυτό από τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θεωρητικά αυτή η εντύπωση υπήρχε, καθότι η τουρκική ομάδα ήταν μια ομάδα με μεγαλύτερο budget και μια ομάδα με θεωρητικά μεγαλύτερο όνομα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με πολλούς διεθνείς αθλητές. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Φραγκφούρτης ήταν μια ομάδα πιο, με μεγαλύτερη συνοχή, πιο δουλεμένη, μια ομάδα γερμανική κλασική που δεν κάνει πολλά λάθη και είναι προσιλωμένη στην τακτική και πάντα αυτός είναι περισσότερες φορές είναι πιο δύσκολο από το να παίξει με μια ομάδα που έχει κάποια μεγάλα ονόματα. Καμιά φορά στον αθλητισμό το ομαδικό είναι και πώς κουμπώνει μια ομάδα με την άλλη, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο και από τακτική προσέγγιση και γενικά στα ατομικά κοντραρίσματα της μιας ομάδας με την άλλη. Εντάξει, η Φραγκφούρτη ήταν μια καλή ομάδα. Έπαιξε με καλό βόλιο και νομίζω προκρίθηκε δίκαια. Όταν προκρίνεται κάποιος δίκαια στον αθλητισμό, πονάει και λιγότερο, ξέρεις. Δηλαδή, δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι δεν πάει?
Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση για μας δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι προκρίθηκε δίκαια γιατί έπαιξε σαφώς καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς από τη δικιά μας ομάδα πιο ανταγωνιστικοί κάπως. Πιο ανταγωνιστικοί και ίσως μένει μια πίκρα γιατί νομίζω και στα δύο παιχνίδια δεν πιάσαμε την καλύτερη μας απόδοση. Δεν είναι και λογικό μια νέα ομάδα όταν έχει να περάσει. Εμείς το ζήσαμε στο ποδόσφαιρο αρκετά έντονα. Όταν με το ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα αναγκάστηκε να παίξει τρεις προκριματικούς γύρους στον κορυφαίο θεσμό. Δεν είναι αρκετά δύσκολο για μια ομάδα που είναι και καινούργια, γιατί ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ ήταν και έτοιμη ομάδα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη σειρά αγώνων. Δεν είναι δύσκολο και σε επίπεδο ενέργειας και δεν γίνεται βιαστικά και η προσπάθεια για τη συνοχή της. Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Είναι πολύ, θεωρώ ότι είναι σωστό το παράδειγμα τη σύγκριση με το, επειδή παρακολουθώ και το ποδόσφαιρο, με την ανάλογη πρόκληση που είχε και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ήταν τρεις προγραμματικοί γύροι. Βέβαια η ομάδα δικιά μας είναι κατά μεγάλο βαθμό πολύ, πολύ καινούργια ομάδα. 10 από τους 14 αθλητές είναι νέοι σε σχέση με πέρσι, όπως και ο προπονητής. Όλο αυτό, όσο χρόνο και να έχεις, στην προετοιμασία που εμείς κάναμε μεγάλη θεωρώ προετοιμασία και καλή, αρκετά καλή. Όλα αυτά όταν έχεις τόσο έντονους αγώνες συνεχόμενα στην αρχή της χρονιάς είναι, όσο να πεις, είναι λίγο δύσκολο, κυρίως όταν έρχεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα και η ομάδα δεν είναι ακόμα στο 100% να έχει τη συνοχή όπως έχει μια ομάδα που παίζουν καιρό μαζί. Να το ξεπεράσει γρήγορα και να ξαναπαίξει έναν αγώνα τόσο κοντά. Είναι τόσο πιεστικό που όντως αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή τουλάχιστον 2-3 παίκτες δεν μπορούν να είναι σε τόπο επίπεδο τέτοια εποχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα και το επίπεδο συνοχής δεν μπορεί να είναι και το επιθυμητό. Έτσι πάει νομίζω. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω. Σεβκάπ από τη μία, καινούργια ομάδα από την άλλη, εκπληκτικό ρόστερ θεωρώ, μπορεί να είναι και το καλύτερο που είχαμε ever, θα δείξει βέβαια η ιστορία, αλλά τα ρόστερ δεν παίζουν από μόνα τους, πρέπει να υπάρχει και το δέσιμο. Εσύ πώς τη βλέπεις τη χρονιά με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή? Σίγουρα το ρόστερ όπως λέτε είναι πολύ δυνατό, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, με αθλητές μέσα που πρωταγωνιστούν και στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Από εδώ και πέρα έχουμε, μπορεί το Champions League να τελείωσε, συνεχίζουμε στο Sev Cup που είναι μια εξίσου καλή διοργάνωση και παίζουμε με ένα εξίσου πολύ καλό και δυνατό αντίπαλο, την πολωνική ομάδα. Γενικά για όλη τη χρονιά εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται υπομονή. Ποτέ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στην ομάδα, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Πάντα είχαμε δυσκολίες και πολύ μεγαλύτερες. Και νομίζω ότι εφόσον τον δρόμο το γνωρίζουμε, είναι θέμα δουλειάς και προσήλωσης για να μπορέσουμε να, πρώτα απ' όλα, να δουλέψουμε περισσότερο, να δεθούμε περισσότερο σαν ομάδα, να καταλάβουμε τα νέα παιδιά καλύτερα το κλίμα της δικιάς μας ομάδας. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν όλα αυτά. Απλά χρειάζεται υπομονή. Και νομίζω στο αργότερα στη χρονιά και στο πρωτάθλημα θα είμαστε όσο περνάει ο καιρός και καλύτεροι. Γιάννη, βλέπαμε μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια ότι η ομάδα στο δεύτερο μισό κυρίως φόρτζαρε. Ναι, είχε ένα εκεί βίτσιο βασικά, ναι. Άλλαζε την ομάδα στα μέσα της σεζόν. Το γεγονός ότι δείχνεται, αυτό δεν θες να ρωτήσεις. Ναι, ότι πάει πάλι προς τα εκεί κάπως. Όχι, το γεγονός ότι είστε από την αρχή έτοιμοι, ωραία, είναι ένα συν. Ναι, σίγουρα είναι ένα συν. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι γινόντουσαν αλλαγές σχεδόν κάθε χρόνο τα δεκαετία. Σαν να ήταν γούρι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, λες και το κάνει. Αυτό είναι, δεν νομίζω, ίσως είναι συγκυριακό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στον προγραμματισμό. Αυτά τα ξέρει η διοίκηση καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα, η δικιά μας ομάδα νομίζω είναι πολύ δυνατή, όπως είπα και πριν. Απλά χρειάζεται χρόνος, γιατί υπάρχουν αθλητές στην ομάδα, όπως ο Τζούριτς, ο οποίος είναι ένας τεράστιος αθλητής. Και είναι ένας αθλητής που στον ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια να είναι στον ΠΑΟΚ ο Τζούριτς, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως στη θέση του και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα, είχαμε ας πούμε και τον Ντάντε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν, δεν μπορείς να το συγκρίνεις τον Ντάντε, ήταν άλλη ηλικία. Απλά ο Ντάντε όταν χρειάστηκε, 2-3 παιχνίδια εκεί πέρα.
Ναι, βέβαια. Ο Δημήτρης είναι άλλη περίπτωση. Προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά που είχε πέσει και χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα περιμένουμε όλα από τον Δημήτρη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θα έρθει η ώρα, ο Δημήτρης θα τα κάνει από μόνος του όλα και απλά χρειάζεται λίγο υπομονή. Γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι έτοιμος. Εντάξει, όσοι ξέρουν από αθλητισμό καταλαβαίνουν ότι είναι ένα κορμί το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει το χρόνο του για να έρθει. Εντάξει, σε όλα τα αθλήματα έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο παραξενεύει όσους τουλάχιστον αντιλαμβάνονται. Εννοείται αυτό. Και δεν είναι και το μόνο παιδί που χρειάζεται χρόνο. Έχει ενταχθεί και ο Χιμένεθ, έτσι δεν είναι. Ένα παιδί που ξέρει την ομάδα, αλλά ήρθε τελευταία. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Σίγουρα. Ο κάθε αθλητής, οι περισσότεροι ας πούμε, που χρειάζονται χρόνο είναι για το δικό τους λόγο, άλλος γιατί ήρθε πιο αργά, άλλος γιατί είχε κάποιο τραυματισμό. Πάντως όλα αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε ο καθένας ατομικά και μετά όλα αυτά να δέσουν σαν ομάδα και σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο, να ξεπεράσετε την ήττα γιατί κακά τα ψέματα ήταν μια διαδικασία που ξοδέψατε ενέργεια και όπως και να έχει ψυχολογικά επηρεάζει, ό,τι και να μας πει στον αέρα ξέρουμε πώς είναι. Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή ότι αυτό θέλει το χρόνο του. Καλή τύχη να έχετε και πιστεύουμε όλοι σε αυτή την ομάδα και ότι σύντομα θα βρει τον δρόμο της. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια. Ήταν ο Γιάννης Τακουρίδης, σημαντικός τέλεχος του Βόλεϊ Κυπελούχος πέρσι του ΠΑΟΚ και γενικά με αρκετούς τίτλους. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ που έχει στήσει ένα ρόστερ το οποίο θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις θεωρώ από ότι πέρσι. Αυτό που είπε για τον Τζούριτς, αγάπη. Ο Τζούριτς είναι ένα κορμί το A210. Ναι. Το οποίο εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά παίκτες που αργούσαν να βρουν, που είχαν ένα κορμί στο ποδόσφαιρο δύσκολο και στα πρώτα παιχνίδια δεν βλεπόντουσαν. Και άνοιγαν μετά τα πρώτα, τους πρώτους, πρώτο 1,5-2 μήνες, τέλος πάντων, άνοιγε εντελώς το σώμα τους. Ίδια περίπτωση πρέπει να είναι και ο Τζούριτς που δεν έκανε γεμάτη σεζόν πέρσι. Και περιμένουμε να τον δούμε σε υψηλότερο επίπεδο σύντομα. Και είναι και αυτό που είπε και ο Χιμένεθ, ας πούμε, που ήρθε. Λίγο πριν ξεκινήσει, είχαν ξεκινήσει μάλλον οι αγώνες. Οπότε και αυτός θέλει χρόνο για να μπει και στην ομάδα. Έτσι είναι. Εξολογικό είναι. Πήγε η ομάδα να κάνει το παραπάνω βήμα. Εντάξει, καμιά φορά πέτυχε μια ομάδα που ήταν καλή, που είχε ενθουσιασμό, γιατί εγώ αυτό διέκρινα κυρίως στους Γερμανούς. Ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο και αντιμετώπισε πρόβλημα γιατί δεν έχει το επίπεδο συνοχής το οποίο θα μπορούσε να έχει σε 1-2 μήνες. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που άμα συναντήσεις την ίδια ομάδα 2 μήνες, 3 μετά μπορεί να κάνεις εσύ 3-0-1-3. Και είναι και η ψυχολογία που παίζει ρόλο στο βόλι. Μετά το 0-3 εδώ, προφανώς οι Γερμανοί είχαν πολύ καλύτερη ψυχολογία στο δεύτερο παιχνίδι. Εδώ κρίθηκαν τα πάντα. Ναι. Και όσο για τους συναδέλφους μας που είναι, έχουν υπομειστεί το τμήμα βόλι, να μην μας παρακινούν να παίζουμε στοιχήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτόν κάναμε άλλη δουλειά εκείνη την ώρα και ξεχαστήκαμε. Αλλιώς θα υπήρχε παρακράτηση μισθού. Ναι. Ξεκάθαρα και δημοκρατικά. Είναι σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει και στο βόλεϊ και στο πόλο φέτος. Με τις προτάσεις. Ναι, δεν έχει πετύχει τίποτα. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Δεν έχει πετύχει τίποτα. Δεν ξέρω, πρέπει λίγο να το διαβάσουμε αλλιώς. Ό,τι μας δίνει να το παίζουμε κόντρα. Δεν μας πάει καρδιά. Του πάει καρδιά να παίξει κόντρα τον ΠΑΟΚ, όχι. Όχι. Κοίταξε πότε θα παίξω κόντρα τον ΠΑΟΚ. Πότε. Όταν είμαι σε κακό φεγγάρι στοιχηματικά. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι έκανα και έκανε γκέλα η ΑΕΚ και τον Ατρόμητο, τον έπαιξα διπλό. Εκεί και το πίστευα πραγματικά στοιχηματικά. Ωραία. Ήταν μεγάλο το ποσοστό, 7,5 φράγκα τώρα Ατρόμητο. Ναι, ναι, ναι. Πριν με ποιον παίζει, με την Μπαρσελόνα. Αλλά έπαιξα άσο Ολυμπιακό στη Μύχρονο. Ναι. Καλό. Ναι, εκεί πάει ο Κάτσι, του κολλάει. Ναι, ναι, ναι. Όταν είμαι σε κακό φεγγάρι στοιχηματικά. Τώρα που λέμε για Ολυμπιακό, τραυματίστηκε ο Γκράι, διάβασα χθες. Μάλλον δεν παίζει. Ο Γκράι. Ναι. Έχουμε. Βασιλάκι. Εντάξει, καλός όμως είναι ο Γκράι. Είναι. Πεχτάρα είναι ο Γκράι. Ναι. Από τον Ατρόμητο. Πεχτάρα είναι. Αλλά έχω Βασιλακάκι, έχω Μπρούνο, Κουλούρι έχω. Μάντσον έχω, Μπουσουλάζιτς έχω. Κουλούρι και το χρυσό παπούτσι πάει ο Κουλούρις. Ναι. Ο Ερίκος και τα στοιχήματα. Και με εθνική καλά 2 γκολ τώρα θα βάλει. Εντάξει, εύκολα. Θα παίξει. Θα παίξει. Πιθανήν δεκάδα εθνικής έχουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο το συνεργάτη στο Open TV να μας πει, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ. Που ήταν χθες και στην προπόνηση. Πήγε και προπόνηση. Ναι, είδα. Ξέρει ο άλλος. Σε ποιο γκρουπ ανήκει. είδα stories, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν χθες στην Εθνική. Στο ΆΚΑ η προπόνηση. Ο Πέλκας νομίζω είναι για να ξεκινήσει σήμερα, που είπες και εσύ πριν. Και λογικό κιόλας. Στον Παναθηναϊκό υπήρχε σούπερ δημοσίευμα το πρωί που είδα στο SDNA. Όπου στέλνει μηνύματα ο Αλαφούζος στον Μπιεκ Μπονσάν και δεν απαντάει. Ναι, ναι, ναι.
Δεν βγαίνει το τηλέφωνο, Σταύρο. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το πάρδα. Αναβήσει, πήγες εσύ. Πήγες αναβήσει καθόλου. Δεν πήγες αναβήσει. Στον Μπαρμπαρέλα η αναβήσει, Ηλίας Βιολίδης εκεί. Γιάννης Δαυόπουλος, εκπληκτική στη δουλειά τους. Πολύ δυνατή η Βύση, να πας αγάπη. Πιάσε προς την όγια να βλέπεις. Νίκος Μοσχοβίτης την αγαπάει. Την απόλυτη. Πώς και δεν μου είπα το πίσω τραπέζι. Νίκος Μοσχοβίτης έχει έρωτα. Πιστεύω ότι αν του πιάσει να βγει στο χέρι, ο Νίκος δεν θα πλύνει το χέρι του κανένα μήνα. Να ξέρεις, ήταν αυτό. Δεν θυμίζεται για τις χειραψίες της η Ανούλα μας. Λέμε τώρα. Ναι. Να το αυτό που λες. Τι. Χαμός. Για διάβασε το. Όχι, δεν είναι αυτό βασικά. Αυτό είναι. Αποφάσισε αγάπη. Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία, αυτό είναι πήγαινε άλλο. Στον Παναθηναϊκό και που γράφει πάω. Περίμενε να δούμε τι άλλο θα έχει. Όπα. Απάντησε. Έχουμε. Δεν ξέρει κανείς, λέει. Ωραία. Ο ρεπόρτερ εθνικής. Θολώνουμε τα νερά, Σταύρο, γιατί είναι ένα καινούριο ξεκίνημα και δεν θέλουμε να φανερώσουμε τις σκέψεις μας για την δεκάδα. Καλό είναι αυτό. Mind games, Σταύρο. Mind games. Ξεκινήσανε. Μπαίνουν και αυτά στη ζωή μας. Φυσικά. Δεν απαντάει ούτε στα SMS του Αλαφούζου ο Παϊρός. Αυτό, για διάβαση. Ο Αλαφούζος στέλνει εδώ και 20 μέρες SMS στον Παϊρός χωρίς να λαμβάνει απάντηση. Φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει κατατεθεί. Χοντρά πλεξίματα στη Μουσκρόν και η άμα στην κλεψίδα τελειώνει για τον εξαφανισμένο Ταϊλανδό. Δεν λέω το επίθετο γιατί δεν μπορώ να το πω. Πιεγ Μπονσάν. Πώς? Είναι πάρα πολύ απλό. Πώς? Πιεγ Μπονσάν. Παϊρός. Εξημέρες πρόβες έκανα. Απά χαμένες για να έρθει το Παναθηναϊκό. Από να το λέμε. Ωραία, και ο άλλος δεν έκανε το Παναθηναϊκό. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είχα δει. Πω, άσχημο. Μήπως άλλαξε νούμερο. Και δεν το ξέρει. Ο Αλαφούζος. Το ξέρει. Μπορεί να έχει γίνει και αυτό, μην το γελάμε. Δεν το Παναθηναϊκό τι τραβάει. Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη, θα τον βρουν σε κάποια φάση πιστεύω. Θα εμφανιστεί. Κάκια τρέχει, φίλο αυτό του ΠΑΟΚ, μου λέει την ενδεκάδα τη Εθνική κυριολεκτικά ένα Θεό την ξέρει. Αυτό ξέρει μόνο. Ναι. Δυτυχημένο. Ναι. Εντάξει. Κάκια τρέχει, κυνηγάει την προπονητάρα. Τον φάγατε τον ΠΑΟΚ λαμόγια, του στείλατε τα παιχνίδια 4 φορές που ήρθε και τις 4 τα ίδια κάνατε. 4 φορές, ε. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποια φάση εντάξει. Οι ανακοινώσεις πρόσληψης Αναστασιάδη στον ΠΑΟΚ είναι περισσότερες από τα Bat Report. Εντάξει, καινούριο ξεκίνημα σήμερα, θα δούμε. Άμα κοιτάχτηκαν στα ματάκια και τα βρήκανε με τους παίκτες. Μετά το ένα λεπτό. Μετά την εθνική τη έμενε να πάθει. Μετά το ένα λεπτό. Πάθαμε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, φίλε, έτσι, κοίτα. Σήμερα θα υποστηρίζω Εθνική Ελλάδα. Σήμερα υποστηρίζω Φιλανδία. Να τα ξέρετε αυτά. Κοίτα, σίγουρα θα το δούμε όλο το παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα παίξει. 10 παρά 4. Μπα. Γιατί είναι σαν καλή ώρα, 10 παρά 4. Σαν Champions League. Σκέψτε το, βλέπει Champions League. Πρέπει να γράψω για φόρτσα. Θα σα προλάβω το μεσημέρι. Κοίτα, είναι δεδομένο ότι θα είναι υπερθέαμα αυτό που θα παρουσιάσει η Εθνική. Οπότε δεν θα μπορεί να γράφει και να βλέπει παράλληλα γιατί θα χάνει το παιχνίδι. Θα κερδίσει η Εθνική σήμερα 2-0-8. Ο Πούκι παίζει. Παίζει ο Πούκι. Δεν έχω διαβάσει. Νομίζω ότι ο Ματίας είναι. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και με μπάσκετ. Νομίζω θα βγάλουμε και Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει έτσι πώς είναι το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και ήθελα να ασχοληθούμε με το αγαπημένο μου τμήμα, το τμήμα μπάσκετ ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν εκπληκτικό κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Καθάρισε την πουγάδα με το καλημέρα. Ξεκίνημα 14-0 με εκπληκτικό Τέπιτς και Κόνια στην αρχή. Με πάρα πολύ καλή άμυνα, με διάθεση, με λύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 40 λεπτού. Ωραία. Και βέβαια, Νίκο Μοσχοβίτη, ο αντίπαλος, με έναν κοντό που αν δεν το φέρετε στον ΠΑΟΚ θα γίνει μακελιό, να ξέρεις. Πείτε με ένα κοντό ξανά. Πείτε με. Μπορώ να παίξω μπάσκετ. Ζερεμί Ζωνέν, έτσι λέγεται. Το παλικάρι αυτό. Πού λένε. Πρώτα κατάλαβες ότι το έκανα κάτω το παιχνίδι χθες και όλο το γήπεδο στο τέλος αποθεώνει τον κοντό, εντάξει. Ότι έχω ξεκινήσει όλα από μένα πίσω από τον πάγκο. Τον κοντό. Μην πεις κοντό, ρε! 1,70 υποτίθεται. Ωραία. 1,65 και άμα είναι. Τώρα αν αυτός είναι, ξέρω εγώ, 1,60 ήταν 1,60. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχα το Βιερίνια δίπλα του και του έλεγα. Εσύ βλέπεις, τα βλέπεις, μπορείς. Κάτσε να βρω τη φωτογραφία που έστειλες. Βιερίνια είναι 1,73. Είναι όντως 1,73. Ναι, ναι, ναι. Ή είναι αυτό το.
Α. Είναι 73. Όχι, ρε φίλε. Αν ο Βιερίνη είναι 73 και αυτό θα χθε ήταν 70. Εντάξει, οκ, okay, αποκλείεται. Πιο κάτω ήταν, δε. Ναι, ναι. Δεν ήταν στου Νάνου τα όρια. Έχει μια φάση χθε. Το πηδάει ο Γκάρετ από πάνω, αυτή λες. Ναι, που βγαίνουν δύο, ένας και έρχεται ο Γκάρετ με φόρα και ο Παλίκαρος, ενώ είναι ο ένας της άμυνας, δηλαδή με το που βλέπει τον Γκάρετ φεύγει. Φεύγει. Χάνεται από το πλάνο. Ναι, ναι, έφυγε. Εντάξει. Δεν κάθισε να πάρει το επιθετικό φάουλ και θα ξεφτιλιζόταν. Δεν θα πετύχει να επίσης, μπορεί να είχε κανένα πρόβλημα υγείας από αυτό το επιθετικό φάουλ. Ξέρω εγώ. Μπορεί να πήδηξε από πάνω του, ναι. Επειδή εγώ ήμουν στη γωνία που έβλεπα το άλμα, ωραία, παρότι έκανε ο άλλος φεύγα. Και να είχε μείνει ο Γκάλτα και πήδηξε από πάνω του. Ρατσιστές. Κάνετε μπούλινγκ στον κοντό. Στο μεταξύ φώναζε εκεί πίσω από τον πάγκο, φέρετε τον κοντό στον πάγκο, τον κυνηγάτε τον κοντό. Στο τέλος αποθεωνόταν βέβαια από όλο το γήπεδο. Εντάξει, εγώ το ξεκίνησα. Ναι, ναι. Χειροκροτήματα μετά στο τρίποντό του και τέτοια. Ναι, βέβαια. Ναι. Πανηγύρι μεγάλο. Και με βλέπει κάποιος, δεν ξέρω αν η κάμερα ήταν σταμένη πάνω μου την ώρα που βάλε το τρίποντο αυτό και τον αποθέωνα. Σηκώθηκα κανονικά, παιχταρά μου και τέτοια σκίστου και τέτοια. Ζαλίστηκαν όλοι, δεν με κοιτούσαν. Ωραία. Τι να κάνω, 20 πόντες από το πόδι, τι λέω. 32-10 από το δεκάλεπτο, δεν είναι. Ναι, ναι. Μετά πώς περνάει η ώρα. Τι πάω και είναι αυτό, Θεσσαλονίκο. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί έχει παίξει κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια, έχει αντιμετωπίσει διάφορους τέτοιου είδους αντιπάλους πάνω κάτω. Ωραία. Ναι. Δεν κέρδισε από το πρώτο δεκάλεπτο, είναι η αλήθεια. Ή ακόμα και αν ξεκινούσε, ξέρω εγώ, πολύ καλά, κάπου στην πορεία ξαναρχόταν το μάτς στα ίσα. Εντάξει. Χθες ήταν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτός που του έδωσε το ρυθμό είναι ένας παίκτης που το συνηθίζει. Και μιλάω για τον Κόνιαρη. Ναι. Δηλαδή αυτός ήταν που στο ξεκίνημα έβαλε δύο τρίποντα, ένα καλάθι και φάουλ, ανέβασε το ρυθμό όπως έπρεπε μαζί με την άμυνα. Φάουλ. Με εκπληκτική τεχνική το καλάθι και φάουλ. Πολύ δύσκολο. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Κόνιαρης με το κορμί που έχει Σταύρε, αυτά τα καλάθια και φάουλ μπορεί να τα κάνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι έκανε αυτό. Ναι. Δηλαδή τα χέρια του και το κορμί του είναι τέτοια για τη θέση του που νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος κοντά στο καλάθι. Δεν το ψάχνει να ακόμα. Ποστάρει, δεν πλησιάζει. Αλλά άμα έχει αυτόν τον κοντό αντίπαλο, ποστάρει εύκολα. Ναι, χθες δεν έπαιζε με τον κοντό όμως, σε αυτές τις φάσεις. Ναι, όχι. Έτσι. Τέλος πάντων. Okay. Μένω λίγο στο Κόνιαρη παραπάνω γιατί είναι λίγο άλλος ο ρόλος του, να το πω έτσι. Πιο στο κομμάτι που έχει να κάνει με ενέργεια και άμυνα και όλα αυτά. Και χθες ουσιαστικά αυτός, νομίζω από εκείνο το 14-0 και μετά, στα πρώτα 3 λεπτά που ο Κόνιαρης είχε 9 πόντους, το παιχνίδι τελείωσε. Δηλαδή εκεί στα πρώτα 4-5 λεπτά ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Εκείνο το 14-0. Γιατί ο Πάου είχε διάθεση να παίξει άμυνα και βέβαια πλέον έχει το έντονο στοιχείο στο παιχνίδι του, το τρίποντο που όλοι βάζουν. Εντάξει, δηλαδή βάζουν όλοι. Ναι. Ο Πάου είναι πρώτος στην Ελλάδα σε εύστοχα τρίποντα και τρίτος στο Champions League. Ναι, φίλε, πολύ τρίποντο. Πολύ τρίποντο, ναι. Υπό προϋποθέσεις. Γιατί και το τρίποντο για να πει, φίλε, δεν γίνεται να βαράς με κρεμασμένους από πάνω σου. Αλλά ναι, το έχει πάρα πολύ. Και επίσης, έχει τρίποντο πλέον και από ατομική ενέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Γκος το έχει, το ξέρουμε. Έχει τον Αθηναίου που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει το Χάτσερ. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Έχουμε δει λίγα πράγματα. Αλλά και αυτός μπορεί να το δώσει. Ναι. Έτσι. Συν τον Ζάρα, που έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Okay. Ο Τζόουνς εκτός από το Corner 3, έχει υψηλά ποσοστά, έτσι. Ναι. Ο Τζόουνς νομίζω στην Ευρώπη σουτάρει με 56, κάτι. Δηλαδή είναι πάνω από τα μισά αυτά που βάζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Τζόουνς τα περισσότερα τρίποτα που παίρνει είναι τρίποτα που βγαίνουν μέσα από σύστημα, τέλος πάντων, για να πάρει την μπάλα εκεί και να σουτάρει, γιατί από εκείνη τη γωνία το βάζει αυτό. Δηλαδή τον Τζόνς δεν έχω δει να σουτάρει τρίποντα από το... Πολύ σπάνια θα σουτάρει από το κεντρικό άξονα, τέλος πάντων, του γηπέδου. Είναι από τις γωνίες. Γιατί το έχει πολύ καλά. Αυτός, ενώ μου φαίνεται ότι έχει την ατομική ενέργεια γενικά, το να μπει, να τελειώσει η φάση κτλ. Μάλλον έχει συμβιβαστεί με αυτόν τον ρόλο, κάτσε εκεί corner 3, βάλα εκεί στη γωνία και όλα καλά. Σαν να μου βγάζει κάτι τέτοιο. Ξέρεις τι. Το κορμί του είναι τέτοιο, δηλαδή είναι κορμί Petaway. Ναι, είναι περίπου το ίδιο κορμί, αλλά δεν είναι καμία σχέση παίχτες. Έτσι. Ο Petaway ήταν παίχτης, ο οποίος άμα έβρισκε διάδρομο, σε σκότωνε. Ο Τζόουνς είναι πολύ διαφορετικός. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, που με αυτά τα στοιχεία, δηλαδή ένας παίχτης που είναι 2-4 και παίζει τριάρι, το γεγονός ότι μέχρι τα 26 έπαιζε την Α2 Ιταλία, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.
Τίποτα δηλαδή... δεν είναι τυχαίο στον επαγγελματικό αθλητισμό, Νίκο. Τίποτα. Ναι, δηλαδή μόνο πάω, ας πούμε, είδα ένα παίχτη στην Αλφαβήτου Ιταλίας 2-4 26 χρονών. Δεν νομίζω. Έτσι. Απλά νομίζω ότι και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή του λείπει λίγο αυτό το κομμάτι του... πώς να το πω, να ορμάσει το καλάθι, παιδί μου, γιατί το κορμί σου, ναι, το κορμί είναι, του μπορεί να το κάνει. Δεν αυτό είναι το πράγμα. Επιθετικά πολύ διάστατος. Εντάξει, αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, είναι η... Να καταγράψουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί ξαναήρθα, δεν είχα έρθει με τη Βόνη νομίζω, ξαναήρθα τώρα. Η εικόνα στο παλατάκι είναι θλιβερή. Δεν στηρίζεται η ομάδα. Σαν να τιμωρεί το κοινό την ομάδα. Πραγματικά, δηλαδή σε μια χρονιά που έχει πει ο Μπάνι ότι θα φύγει. Θα φύγει, ρε φίλε. Του κάνεις κριτική, λες δεν κάνει, δεν ράνει, θέλουν να γίνει. Είπε θα φύγει. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Θα πρέπει να δείξεις και κάτι σαν οργανισμός που να προσελκύσει κάποιον άνθρωπο. Υπάρχει δίδυο Θεράς Κατσαρή, ψάχνω επενδυτή. Ωραία. Θα δει ο επενδυτής στην ομάδα. Θα πει εσύ χθες ήταν 173 άτομα. Διατοπή. Ναι, αλλά όταν θα έρθεις εσύ θα είναι 10.000 άτομα. Πούντα. Γιατί αυτοί είμαστε. Τέλος πάντων, δεν είναι... Εντάξει τώρα... Το τμήμα μπάσκετ είναι ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ. Το τμήμα μπάσκετ είναι η ομάδα με την ισχυρότερη φανέλα, λέω εγώ. Δηλαδή που αν μπει επενδυτής τύπου Σαββίδη στο μπάσκετ, θα πάρουμε την Ευρωλίγκα την άλλη χρονιά. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει. Τέτοια δυναμική έχει το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να είναι παραμελημένο. Δεν γίνεται να υπάρχουν ακόμη και τώρα... ακραίες κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά. Τι να κάνουμε τώρα. Και σίγουρα η ομάδα έχει ένα ανοιγματάκι. Το έχει. Εντάξει, και χρειάζεται το κάθε ευρώ. Δεν γίνεται να την παρατάς την ομάδα. Είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Δεν είναι εικόνα γηπέδου. Που η ομάδα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, θα πω εγώ, νομίζω ότι είναι... Μια χαρά μπάσκετ παίζει. Μια χαρά μπάσκετ παίζει. Γεμάτη ομάδα, το rotation της το κάνει, την άμυνά της την παίζει σκληρά, διάθεση έχει, ποιότητα έχει, για τα λεφτά που δίνει είναι μια χαρά. Ναι, δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οκ. Okay. Την άκρη θα τη χτυπήσει πάλι, δεν ξέρω αν θα την περάσει. Θα τη χτυπήσει, λέω εγώ. Κάτι το οποίο το μεταξύ ακούγεται, έτσι, δηλαδή λες, λέμε ότι την άκρη θα τη χτυπήσει, μπορεί να την περάσει, ήδη την έχει κερδίσει στο κύπελο και την έχει αφήσει εκτός. Κάτι που το θεωρούμε περισσότερο φυσιολογικό. Ναι, για ποιο λόγο βέβαια έχει διπλάσιο-τριπλάσιο μπάτζετ. Τριπλάσιο. Είναι, αλλά στο μυαλό των περισσότερων είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει παίξει ο ΠΑΟΚ από πέρσι με την ΑΕΚ 6 φορές και να έχει κερδίσει 5. Δεν είναι φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν το βλέπεις εσύ. Ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μέχρι να έρθει επενδυτής, αυτή θα είναι η κατάσταση. Το καλοκαίρι θα φύγει ο Μπάνι και αν δεν έρθει επενδυτής, θέλω να δω ποιος θα τα λάβει. Έχεις ακούσει κάτι εσύ? Όχι. Όχι, ωραία. Κανονίστε να τρέχουμε με επιτροπές σωτηρίας και χαζά. Εντάξει. Και να μπει και κανένας άσχετος να μην ξέρει και μπάσκετ, να κινδυνεύουμε να πέσουμε κιόλας. Γιατί ωραίο είναι, βρες επενδυτή, να ταξίνω εγώ στον καναπέ μου και να λέω βρες επενδυτή. Αλλά όταν θα αρχίσει, γιατί τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε ζήσει στο ποδόσφαιρο, τα έχουμε ζήσει στο μπάσκετ. Δεν είναι ελαφρά την καρδιά να λες αν θα βρεθεί επενδυτής, ψάξει επενδυτή. Τι είναι ο επενδυτής? Ζητάς από κάποιον να πετάει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εγώ ότι τους χαζούς δεν ξέρω πολλούς. Μίνιμουμ. Ναι. Ξέρεις εσύ κανέναν? Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν μιλάω για την τοπική αγορά. Γεμάκια Αγγελόπουλο. Τη δική μας. Αυτούς δεν ξέρω άλλους. Ναι, αυτοί πετάνε και 15 εκατομμύρια το χρόνο. Για τους δικούς μας λέω. Εδώ, Βόρεια Ελλάδα. Ξέρεις κανέναν? Εδώ δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Α. Γιατί εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πετάει λεφτά. Mm-hmm. Ξέρω πολλούς που μοιράζουν για να τα πάρουν πίσω. Γεγονός. Να πετάνε δεν ξέρω. Εδώ ντόπιο. Ο Ιβάν δεν είναι ντόπιος που τα πετάει. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό ως μια παρένθεση, γιατί πολύ κεραϊδάν, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ στο βάθος του τούνελ βλέπω τη στραβή να έρχεται.
Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά πρώτα τη τραβήξεις στο μυαλό σου και μετά την, τον πρίγκιπα στο ασπρόαλογο. Αυτό λέει η εμπειρία μας. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Στο... Και επίσης, ναι. Σε αυτό που λες, εν όψη του καλοκαιριού, η σεζόν που διανύει ο ΠΑΟΚ είναι η δέκατη με προσωρινή διοίκηση. Δεν τη λες και προσωρινή πλέον. Ναι. Δηλαδή έχει διοικήσει πρωτοδικείου από τα Χριστούγεννα του 8. Τα Χριστούγεννα του 8. 10 χρόνια. Το γεγονός ότι τώρα, έστω μετά από 10 χρόνια, έτσι, υπάρχει μια κινητοποίηση, να το πω, προβληματισμός, να το πω, τέλος πάντων, γενικότερα στην οικογένεια του συλλόγου, ότι τι γίνεται εκεί, ας να δούμε αν θα φέρει κάποια εξέλιξη. Φιλέ, το ψάχνω επενδυτή, εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Ναι, φυσικά. Εντάξει, καμιά φορά είναι καλό να μην το λες κιόλας. Στον ΠΑΟΚ βέβαια αποδεδειγμένα δεν ψάχνει κανείς τίποτα, εντάξει, μέχρι τώρα. Δεν έψαχνε κανείς τίποτα. Μια, η τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ για προσπάθεια επένδυσης ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει από τον Γιαννούλη και τον Γιάνκοβιτς για να φέρουν τον Λιανό και τον Ζιολίδη τον Ηλία, τον Λιανό του Πανιωνίου, το φέρουν στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να ήταν. Τότε μετά το Δρόσο νομίζω ήταν. Μετά το 3, 4, 5 εκεί κάπου. Εντάξει, εγώ αυτό θυμάμαι. Τώρα, ποιον έχουν στο μυαλό τους όλοι όσοι πιστεύουν θα βρεθεί επενδυτής, μπορεί να έχουν κάποιον για να μην το ξέρω εγώ, εντάξει. Για μην δεν έχεις ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει... Καταρχάς, δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει την, και ο ίδιος την μόνο, διάθεση... αν έχει διάθεση. Ναι, αυτό αν ο ίδιος έχει τη διάθεση, να... έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τον μπάσκετ, έτσι. Ναι, αλλά έχει όχι με το υπάρχον σχήμα. Με το υπάρχον σχήμα, okay. Μάλιστα δεν έχει και καλές σχέσεις από ό,τι ξέρω. Ακριβώς, ακριβώς. Οι σχέσεις με το υπάρχον σχήμα έχουν διαραγεί τέλος πάντων, έχουν χαλάσει. Ναι. Τώρα, αν από το καλοκαίρι και μετά μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο, έτσι όσον αφορά τη σκέψη του κυρίου Αμυρίδη για τον μπάσκετ, είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι. Ο Αμυρίδης είναι ένας οικονομικός παράγοντας. Σε αυτή την περίπτωση, έτσι, ναι. Πες ότι μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο που συζητάμε τώρα. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και πετάει τα εκατομμύρια έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει μια καλή οικονομική δυνατότητα. Ωραία. Δεν αλλά είναι αφελής ο Αμυρίδης. Ο Αμυρίδης είναι ένας σκληρός επιχειρηματίας και καλά κάνει. Αυτή είναι η αγορά. Μόνο σκληροί επιχειρηματίες επιβιώνουν και δεν πάει να πετάει λεφτά. Εννοείται αυτό. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει και σε μια τέτοια περίπτωση του Χ. Αμυρίδη, έτσι. Mm-hmm. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ο ίδιος. Η ΚΑΕ να λειτουργήσει σαν μια ομάδα κάπου έχει μια επιρροή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη διοίκηση κάνει τα πάντα σωστά και δεν έχει λεφτά. Όλα τα γύρω γύρω όσο μπορεί για χορηγούς με αυτό το καθεστώς. Όσο μπορεί για έσοδα. Ό,τι μπορεί. Έτσι. Το παλεύει. Δεν έχει λεφτά όμως. Γιατί δεν βγαίνει μόνο έτσι. Αν είχε 5.000 διαρκείας, έτσι, θα το συζητούσαμε αλλιώς, οκ. Okay. Ναι. Αν είχε σε κάθε μάτς 8.000 κόσμο, ναι, θα είχε σε κάθε μάτς έσοδα. 2 φορές το μήνα, 4 φορές το μήνα μάλλον, μαζί με τα ευρωπαϊκά, ωραία. Θα είχε ένα καλό ποσό να μπαίνει στο ταμείο του. Δεν το έχει. Έτσι. Δηλαδή, το ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί κάποιος για να έρθει και να πάρει την ΚΑΕ, να το πω έτσι, δεν σημαίνει ότι θα έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε χρόνο θα βάζει από την τσέπη του πάρε. Δεν γίνεται. Ναι, δεν θα γίνουμε Golden State Warriors, είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Έτσι. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Ο Μάκης Αγγελόπουλος μπήκε στην ΑΕΚ, πήρε πέρσι το κύπελο και το Champions League, 2 τίτλους, έτσι, και στο γήπεδο πηγαίνουν 1.000 άτομα. Και πολλά λες. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι το πλαίσιο του μπάσκετ είναι τέτοιο, που δεν σε αφήνει να ελπίζεις σε πολλές επιτυχίες. Οκ. Okay. Αλλά να σκεφτούμε λίγο τι ζητάμε πολλές φορές. Δηλαδή, ζητάμε τη λέξη με τα 3α που δεν μπορώ να την πω στον αέρα, που θα έρχεται ο τύπος και θα βάζει κάθε χρόνο 2, 3, 5 εκατομμύρια όσο θέλει να δώσει. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Επόμενη αναμέτρηση. Επόμενη αναμέτρηση Σάββατο μεσημέρι, 4 παρατέταρτο, με τον ύφος στο Λίμνο, δύσκολο μάτς. Πού παίζουμε. Στη Λίμνο. Πώς πάμε στη Λίμνο. Εκεί, στη Λίμνο. Ξεκινάει μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη με ταξίδι και παιχνίδι στη Λίμνο, μετά η Τενερίφη και μετά ο Άρης. Με τον Άρη δεν έχουμε οριστικό ότι αλλάζει. Εδώ τι έγινε, γιατί μουρμουρίζαν αυτοί.
Ο ΠΑΟΚ ζήτησε να μεταδεθεί το παιχνίδι. Mm. Έτσι, το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά Σάββατο 6 ώρα, 24. Πόσο Νοεμβρίου τώρα ξέχασα, 24, μπράβο. Λοιπόν, αλλά ήρθε και η Σούπερ Λίγκα και έβαλε το μάτι στο ΠΑΟΚ Ξάνθη, Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 7.30 ώρα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ ζήτησε το παιχνίδι να πάει και εκεί. Πολύ απλό. Για εμπορικούς λόγους. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε πόσα μάτια θα δει το γήπεδό του να έχει λίγο παραπάνω κόσμο. Ωραία, με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ ας πούμε. Ο Άρης τι εκεί. Ο Άρης επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε να μεταδεθεί το παιχνίδι του με τον Κολοσσό και δεν έγινε δεκτό αυτό και έχει κάποια θέματα με την Κυφεσάκη. Δεν έγινε, δεν ξέρω. Δεν έγινε δεκτό. Έτσι, ο Άρης ζήτησε να μεταδεθεί το παιχνίδι γιατί είχε ταξίδι στη Φιλανδία. Έπαιξε Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Ναι. Όχι, Τρίτη νομίζω έπαιζε. Στη Φιλανδία, τέλος πάντων, λόγω των μετακινήσεων. Έτσι. Και δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Ναι. Έτσι, έχει ένα θέμα γενικότερα με δίκη του ΕΣΑΚΕ. Θεωρούν γενικά επίσης τον Άρη ότι δεν είναι ευνοημένοι και από το νέο συμβόλαιο που είναι να γίνει από την ΕΡΤ. Έτσι, που ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Mm. Το λέω αυτό για να ξέρω τι μας γίνεται. Άμα δεν είναι ικανοποιημένοι, ας βγουν μόνοι τους. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή, ας μην μπουν. Ναι. Ναι, πάμε παρακάτω. Okay. Και με αφορμή τέλος πάντων όλα αυτά, υπάρχει μια γκρίνια για το τι είναι το παιχνίδι να μετατεθεί. Σήμερα νομίζω στις 2.30 είναι η κουβέντα που είναι να γίνει εκεί από την Επιτροπή του Αθλήματος και να αποφασιστεί λογικά η μετάθεση του αγώνα να πάει την Κυριακή, ώστε να γίνει σε ένα γήπεδο που θα έχει κόσμο. Έτσι κι αλλιώς μετά. Να έχει πάλι 500 άτομα. Στη διαρροή που βγάλαν αυτοί, αν είδα καλά, επικαλούνται αγωνιστικούς λόγους. Μα μετά έχει διακοπή. Είναι έχει... και αυτό μέσα στα, ναι. στα ωραία. Ποιοι είναι οι αγωνιστικοί, κάτι μπορεί να συμμετέχουν μετά, σε κάτι μετά το Σαββατοκυριακό δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν γιατί έχει εθνικές ομάδες. Ναι. Α, έχει παράθυρο. Ναι, ναι. Αλλά έχουν αγωνιστικούς λόγους αυτοί. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εντάξει. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασχολούμαι με μια ομάδα που ο πρόεδρος της λέγεται Γουλιέλμος. Εντάξει. Αλλά. Ναι. Νομίζω ότι το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ένα γεμάτο γήπεδο σε ντέρμπι παρά ωραία, από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα θα ξέρουμε το μεσημέρι, οριστικά. Λογικά, ναι, αργότερα μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε, ναι. Ωραία. Λίγο πιο μετά το απόγευμα. Ωραία. Νομίζω αυτά. Τα καλύψαμε όλα. Mm-hmm. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Καλή σου συνέχεια, Νίκο. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε, αλλά πρέπει και να κλείσετε κιόλας σε όσα έγινε χθες. Στο παιχνίδι με αυτό το μικρό επεισόδιο του Μορένα με τον Χρυσκόπουλο, τέλος πάντων. Ναι. Okay. Είναι νομίζω πράγματα τα οποία λύνονται μέσα στην ομάδα, αν και οποιασδήποτε τέτοιες αντιδράσεις υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Τώρα έτυχε απλά, να το πιάσει και η κάμερα. Γίνει, απλά, αν γίνει μέσα από διτήρια και ναι. όχι στο γήπεδο. Στο πάγκο, ναι. Πιστεύω το θέμα θα λυθεί, όποιο ζήτημα. Αν δεν έχει λυθεί ήδη. Που είναι και αυτό αρκετά πιθανό, σωστά. Ναι. σωστά. Ωραία. Καλή σου συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Όλα τα νέα από τον μπάσκετ. Λίγο πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι πλέον ο Λίμπερο έχει σελίδα και στο Instagram, Λίμπερο κάτω Παύλα FM 107,4. Να μπείτε, να κάνετε follow. Και καθημερινά έχουμε πάρα πολλά ωραία αποσταρίσματα και εκεί πέρα. Και το ΠΑΟ 24 φυσικά. ΠΑΟ 24 διπλή κάτω Παύλα. Για να μπείτε και εκεί να κάνετε follow. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Σταύρος Κόλκας με Βασιλιά. Για να τα πούν όλα και σήμερα, με πάρα πολύ κέφι από ό,τι βλέπω. Αύριο επιστροφή εμείς για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24. Καλή συνέχεια.